τα αποτελέσματα. Και ένα σχόλιο για τις αποχωρήσεις κάποιων μελών που ανακοινώσατε πρόσφατα. Για ποιο λόγο φύγανε και πώς βλέπετε τα πράγματα εν ώψη δημοτικών εκλογών όσον αφορά την μεριά σας, το συνδυασμό σας, είστε έτοιμοι, γίνονται, ναι. Για να συμπληρώσω, όταν ανακοινώσετε ότι θα είστε εκ νέου υποψήφιος, αν θυμάμαι καλά, όταν ανακοινώσετε θα ανακοινωθούν και νέα μέλη στο συνδυασμό σας, θα γίνει προσωπός. Ναι. Τώρα θα πρέπει όλοι λίγο να αναβαθμίσουμε και το πολιτικό επίπεδο της περιοχής. Όχι ότι εμείς είμαστε άψογοι, τα ξέρουμε καλύτερα από το καθένα, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στην πολιτική ζωή τα οποία είναι ανυπέρβλητα. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην γενική θεωρία της πολιτικής. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί ο κύριος Στασούλας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Βουλής, ενώπιον του Πρωθυπουργού να δηλώνει υποψήφιος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ή εν δυνάμει πρωθυπουργός? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ήταν ο λόγος διαγραφής για τον κύριο Μεμέτ αυτός. Γιατί ο κύριος Μεμέτ, ενώ τον πρότεινα για δύο φορές και τον τίμησε το Συμβούλιο δύο φορές με τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωνε ανοιχτά και ευθαρσώς ότι θα είναι υποψήφιος. Δικαίωμά του. Δεν μπορούσε να παραμείνει όμως υπό τη δική μας διοίκηση Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δούμε αν θα είναι υποψήφιος. Και αυτό δικαίωμά του. Κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Από την άλλη όμως, εγώ παρακολουθώ έτσι με πολύ σκεπτικισμό τα γεγονότα, γιατί υπάρχει μια λογική. Εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε τους ανθρώπους, τους συνεργάτες, οι οποίοι αποχώρησαν οικειοθελώς και παραιτήθηκαν από το συνδυασμό μας. Έτσι. Εδώ πάλι υπάρχει μια λογική και μια συγκεκριμένη πεπατημένη θεωρία στην πολιτική επιστήμη, ότι εφόσον ο επικεφαλής του συνδυασμού ή ο συνδυασμός βγάζει μια ανακοίνωση διαγραφής, δεν μπορεί σε 2-3-5 ώρες ο διαγραφής να επανέρχεται και να λέει ότι εγώ παραιτήθηκα. Αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Εμείς είμαστε σταθεροί. Όποιος παραιτείται, παραιτείται. Όποιος διαγράφεται, διαγράφεται. Ο διαγραφής δεν μπορεί μετά να παραιτηθεί. Και αν έχουν τέτοια ανέμελη προσέγγιση οι συνεργάτες μας, είναι σωστός και ο τρόπος και ο λόγος διαγραφής, γιατί μάλλον δεν κατάλαβαν τις αρχές αυτής της παράταξης. Και τα νέα μέλη? Όλα καλά, προς το Πάσχα. Α, θα τα ανακοινώσετε τότε? Σιγά σιγά, σταδιακά. Δεν έχετε δηλαδή κάποια να μας πείτε πόσα ονόματα, κάτι ακόμα? Όχι, ήδη έχουν γίνει επαφές και όπως έχω βγάλει και σχετική ανακοίνωση με μια ομάδα 40 περίπου ανθρώπων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις αρχές της παράταξής μας, αντιλαμβάνονται αυτήν την αναβάθμιση που θέλουμε να κάνουμε τουλάχιστον στα στενά όρια του Δήμου Ιάσμου. Έχει επέλθει συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι ξεκινώντας από τον Απρίλιο που θα ζεσταθούν και οι μηχανές για τις επόμενες εκλογές, σταδιακά ένα μήνα μέχρι τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουμε σχεδόν όλο το συνδυασμό. Και με δεδομένο όλο αυτού του κλίματος που υπάρχει στον Δήμο Ιάσμου εδώ και αρκετό καιρό, τις κόντρες εννοώ μεταξύ σας, μεταξύ της αντιπολίτευσης τα λοιπά, θα ήθελα ένα μήνυμά σας εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, που θα αργεί κάπως λίγο, αλλά και πώς θα θέλατε να κυλήσει η προεκλογική περίοδος. Περιμένετε να είναι σε τεταμένο κλίμα, να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, να το πω? Πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, μάλλον και εμείς είχαμε και στο τομέα της επικοινωνίας το να περάσουμε κάποια μηνύματα, είχαμε ορισμένες δυσκολίες και τις αναγνωρίζουμε, γιατί είναι καλό να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αλλά θεωρώ πολύ επιπόλαιο να πει κανείς ότι είχαμε θέματα ή κόντρες στο Δήμο Ιάσμου, γιατί η πολιτική ζωή του τόπου γενικά παγκοσμίως έτσι λειτουργεί. Βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα, βλέπετε τι έγινε στην Αμερική, τι γίνεται σε γείτονες χώρες και παγκοσμίως ποια είναι η αντιμετώπιση πολιτική των πραγμάτων. Αν αυτά είναι πρωτόγνωρα για τον Ιάσμο και αν θεωρούμε ότι γίνεται, υπάρχουν κόντρες ή γίνεται χαμός πάλι στο Δήμο Ιάσμου, νομίζω ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω πολιτικά σε αυτόν εδώ το τόπο. Και αυτό με λυπεί. Το να βγάζουμε έντιμες, νόμιμες, ξεκάθαρες ανακοινώσεις και να μιλάμε πολιτικά και δημοκρατικά, τουλάχιστον από τη μεριά μας, νομίζω ότι δεν γίνεται χαμός στον Ιάσμο, ούτε κόντρες πολλές έχουμε. Φυσιολογικές συνθήκες. Οι αντίπαλοι μας έχουν θέματα σε αυτά. Γιατί δεν έχουν την τόλμη και το θάρρος να μιλήσουν δημόσια, δημοκρατικά, πολιτικά, με τον τρόπο που χρειάζεται, ας πούμε, ο τόπος, η περιοχή μας, αλλά
καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές και μεθόδους. Μεθόδους Πινέζας, μεθόδους Μουσταφά Τσολάκ, μεθόδους Σαλίμ Αμέτ. Θεωρείται λόγω πολιτικής διαφοράς, λόγω κάποιου προσωπικού επίπεδου. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει, κύριε Κυβερνήτη. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Και αυτοί έχουν το συνταγματικό και δημοκρατικό δικαίωμα να εκφράζονται, όχι αυτοί που κρύβονται, οι Πινέζες, και ο κύριος Μουσταφά Τσολάκ, και ο κύριος Σαλίμ ή οποιοδήποτε άλλος, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Εάν ψεύδονται, εάν συκοφαντούν, εάν δεν ξέρουν να γράφουν με τον τρόπο που πρέπει να γράφουν, εγώ έχω απόλυτη πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις αρχές και στις αρχές της αστυνομίας. Ποτέ δεν το αρνήθηκα αυτό. Έχω περάσει και εγώ δύσκολες διαδικασίες και είναι συνταγματικό και δημοκρατικό μας δικαίωμα να καταφέρουμε να προσφέρουμε και εμείς στην ελληνική δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκαιό μας. Γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ να βρίζω, δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο σαν τον κύριο Μουσταφά Τσολάκ, να βρίζω ή να βάζω τέτοιες φωτογραφίες, χυδαίες στο διαδίκτυο και αυτό δεν είναι κόμπος, κύριε, να το πείτε. Δεν είδα και το χρώμα σωστά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Καφέ είναι και δεν έχει καμία σχέση με κομποσχήμη. Χριστιανοί καταλαβαίνουν. Είναι ένα κόσμο το οποίο το φοράω. Μ' άρεσε και το αγόρασα. Και να ξαναδηλώσω ότι ψουμένος είμαι στο θρήσκευμα. Αυτό δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει επίσης το γεγονός ότι μπαίνω και σε τζαμιά για να προσκυνήσω για την πίστη μου, για τα δικά μου τα δεδομένα, αλλά αυτό δεν μου αναιρεί το γεγονός, ούτε μου απαγορεύει το γεγονός να μπαίνω και στις εκκλησίες που είναι και εκεί το σπίτι του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ένας, ούτε μου αφαιρεί το δικαίωμα να είμαι φίλος και να με τιμά με τη φιλία του και ο σεβασμός του Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομματούνης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εγώ να επιστρέψω.